Με περιοδεία στο νησί τη Θάσου συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου η προεκλογική εκστρατεία του Αντιπροέδρου τη Βουλή και υποψηφίου βουλευτή μου Καβάλα Γιώργου Καλαντζή. Οι πολίτε τη Τάσο καλωσόρισαν τον Αντιπρόεδρο τη Βουλή και του εξέφρασαν την συμπαράστασή του στον αγώνα που δίνει για την επίλυση των προβλημάτων του νησιού. Ο κύριο Καλαντζή έτυχε ιδιαίτερη υποδοχή στα λιμενάρια και στο Θεολόγο. Επαφέ με φίλου και ψηφοφόρου είχε στα βόρεια δημοτικά διαμερίσματα του νησιού, Παναγία και Ποταμιά, ενώ τόνισε πω ο τουρισμό σε συνδυασμό με τον τουριστικό τομέα δίνουν μια εικόνα θετικών προσδοκιών και προσδοκιών. Για την Ελλάδα. Έχουμε αγωνιστεί και έχουμε θεμελιώσει με μεγάλε θυσίε όλων. Οριστική έξοδο από την κρίση, υπογράμμισε ο κύριο Καλάντζη. Οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα θεμέλια και να μην μπούμε σε νέε, ακόμη χειρότερε περιπέτειες που επιθυμούν να μα οδηγήσουν οι αναπαλαιωμένοι μάγοι. Αυτόν τον αγώνα πρέπει να το συνεχίσουμε και να το δώσουμε ενωμένοι ενάντια στο λαϊκισμό και την υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ. Και η προσπάθεια αποδίδει. Ήδη ο Πρωθυπουργό μίλησε για άμεσε παρεμβάσει ανακούφιση, για μείωση φορολογικών βαρών σε όλα τα επίπεδα. Τονίζω ότι ο μειωμένο ΦΠΑ των νησιών δεν πρόκειται να μεταβληθεί, τον ο Αντιπρόεδρο τη Βουλής. Και όλα αυτά δεν είναι προεκλογικέ υποσχέσει. Λόγια που ξεκινούνται τη Δευτέρα μετά τι εκλογέ. Είναι ο φυσιολογικό δρόμο του σχεδίου εξόδου από την κρίση. Ενώ κατέληξε λέγοντα πω εδώ πλέον μιλάμε για το μέλλον του τόπου μα. Εδώ μιλάμε για το νησί μα, τη θάσο μα, για του ανθρώπου μα, για το μέλλον των παιδιών μα. Παράλληλα, βέβαιο ότι το κλίμα κάθε μέρα αλλάζει και η Νέα Δημοκρατία είναι η νικήτρια των εκλογών τη επόμενη Κυριακή, εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρο τη Βουλή και υποψήφιο βουλευτή Καβάλα Γιώργο Καλατζή, μιλώντα τη Δευτέρα το πρωί στο Μέγγα στην εκπομπή Κοινωνία. Ωραία μέγκα. Ο υποψήφιο βουλευτή Καβάλα επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντα τον ότι εμπέζει του Έλληνε, ενώ για μια ακόμα φορά κάλεσε την Κομουνδούρου να ξεκαθαρίσει τι θέσει τη και την πολιτική τη και να μην θολώνει τα νερά. Εμεί φοβίζουμε τον κόσμο. Αν πάτε στι θέσει του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, αυτέ οι θέσει αλλάζουν μόνο με συνέδριο, θα δείτε ότι λένε δεν θα πληρώσουν το κοχρεολίσια για κάποιου μήνε. Θα σκίσουν τα μνημόνια, δεν θα εφαρμόσουν του εφαρμοστικού νόμου. Είναι ή δεν είναι ο ορισμό του πιστοτικού γεγονότο αυτά, ο κ. Καλαντζή υπογράμισε εξάλλου πω όταν πα σε διαπραγμάτευση με την Τρόικα για να φτάσει σε συμφωνία από τη στιγμή που έχει άλλη θέση, πρέπει να καταλήξει κάπου. Δεν μπορεί να λε θα τα σπάσουμε. Αυτό δημιουργεί άμεσα πιστοτικό γεγονό. Δεν τα λέμε εμεί αυτά. Φαίνεται ποιο φοβίζει του πολίτε. Αυτή τη στιγμή η συμφωνία με την Τρόικα χάλασε για 500 εκατομμύρια ευρώ. Αν η Ευρώπη του πει. Πού θα βρει τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ που υποσχέθηκε και δεν θα μπορεί να αποδείξει αυτό που θα τα βρει, να τα δώσει, αυτή είναι η διαφωνία μου. Να ξεκαθαρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι. Είναι κομμουνιστέ, είναι φίλοι του κεφαλαίου, είναι φιλοευρωπαϊστέ ή αντιευρωπαϊστέ, είναι υπέρ ή κατά τη Ευρωζώνη. Σήμερα εντό και εκτό Ελλάδα το μεγάλο ερώτημα είναι πού το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με τι εκλογέ αυτέ δεν παίζουμε. Ο κύριο Τσίπρα συνεχίζει την τακτική του λεφτά υπάρχουν. Την ώρα που αυτό που χρειάζεται είναι να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Σε άλλο σημείο τη συνέντευξή του στο Μέγκα, ο κ. Καλατζή επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ για το διαχωρισμό εκκλησία και κράτου. 27 Ιουλίου 2013. Πολιτική απόφαση Ιδρυτικού Συνεδρίου ΣΥΡΙΖΑ. Αφορά εκατομμύρια Έλληνε, εξαλείφοντα κάθε αιστεία διαφθορά και διαπλοκή, τηρώντα με συνέπεια τη διάκριση των εξουσιών, προχωρά ο διαχωρισμό εκκλησία και κράτου. Ισχύει αυτό. Θα εφαρμόσουν το διαχωρισμό εκκλησία και κράτου. Στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε χαρακτηριστικά πω σε ένα σύγχρονο κράτο πρέπει να εφαρμόζεται το Ευαγγελικό. Τα του Κέσαρο στο Κέσαρι και τα του Ούτω Θεό. Γιατί έπρεπε να μείνει με κλειστή πόρτα ο Τσίπρα στο άξιο νηστή. Η Ορθοδοξία είναι η θρησκεία του φωτό και τη αλήθεια. Τι φοβήθηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κρύβεται πια και να κοροϊδεύει του πάντε.